Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μέχρι την Κυριακή και μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, δίνουμε τη μάχη για να βγει δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού, σε όλη τη χώρα και στη Βιωτία, με βουλευτή του ΚΚΕ. Δίνουμε τη μάχη, ο εργάτης και η εργάτρια, ο άνεργος, η άνεργη, ο καθημερινός άνθρωπος του μόχθου, ο επαγγελματίας και ο αγρότης, αλλά και κάθε νέο παιδί και εδώ στη Λιβαδιά, στη Βιωτία, να σκεφτεί και να αποφασίσει με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Γιατί την επόμενη μέρα για το λαό μας δεν θα έχει τόση σημασία που θα κάτσει η διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο. Αν θα έχουμε μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή μια κυβέρνηση συνεργασίας με κάποιο κόμμα συμπλήρωμα στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση. Ούτε το αν και πόσα κόμματα μιας χρήσης από αυτά που εμφανίζονται και μετά εξαφανίζονται θα μπουν στη Βουλή. Ειδικά για τον ομό μας, που είναι Τριεδρική Περιφέρεια, η τρίτη έδρα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να πάει στη Χρυσή Αυγή, αλλά ούτε και να γυρίσει πίσω στη Νέα Δημοκρατία και να βρεθεί η δεξιά με δύο έδρες στον ομό μας. Γιατί αυτό που θα έχει σημασία για το λαό, για την νεολαία, την επόμενη μέρα, είναι πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ με σημαία τις ανάγκες, με σημαία το δίκιο του λαού, θα βρεθεί απέναντι σε κάθε επόμενη κυβέρνηση, σε αυτή που θα σχηματιστεί τη Δευτέρα και που θα είναι από χέρι εχθρική για το λαό μας. Ακριβώς γιατί θα είναι μια ακόμα κυβέρνηση των λίγων, των μονοπωλίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που θα συνεχίζει να τσακίζει τους πολλούς για τα κέρδη των κυφήνων. Γιατί το ΚΚΕ, κόντρα στην ιτοπάθεια, κόντρα στο συμβιβασμό, στις μειωμένες απαιτήσεις, τη μυρολατρεία, θα μπει μπροστά για να οργανωθεί ο αγώνας, η αντίσταση, για να πάρει πίσω ο λαός μας όλα όσα έχασε, όλα τα κλεμμένα, για να διεκδικήσει όλα όσα μπορεί να έχει. Γιατί το ΚΚΕ θα φέρνει στη Βουλή τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, της νεολαίας. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα θα λένε στο λαό, δέξου τις θυσίες, μη ζητάς πολλά, παρετήσου από τη διεκδίκηση όσων έχασες, ώστε να στηρίξουμε τώρα, όπως μας λένε, την ανάκαμψη των κερδών των λίγων, των επενδύσεων, μήπως το τέλος περισσέψει και κανένα ψίχουλο για το λαό. Το ΚΚΕ θα είναι το μόνο που θα συνεχίζει για να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες του λαού μας. Θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να απεμπλακεί η χώρα μας τελικά από τους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, που βάζουν το λαό, την νεολαία, σε νέες μεγάλες περιπέτειες. Το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένο σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αναδεικνύει πως η χώρα μας έχει δυνατότητες, έχει έμπειρο, εργατικό, επιστημονικό δυναμικό
τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες στο βιομηχανικό αγροτικό τομέα. Όλα αυτά δηλαδή που μπορούν να εξασφαλίσουν τη λαϊκή ευημερία, την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. Με μια άλλη οργάνωση της οικονομίας, όλης της κοινωνίας, με εργατική λαϊκή εξουσία. Και αυτό το σχέδιο του ΚΚΕ συμφέρει το λαό, γιατί μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις σύγχρονες ανάγκες του. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων κομμάτων, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μόνο των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και είναι εχθρικό για το λαό και τα παιδιά του. Την Κυριακή στις 7 Ιουλίου ψηφίζουμε. Στις 8 όμως σημασία θα έχει να είναι δυνατό το ΚΚΕ, για να είναι πιο δυνατός ο ίδιος ο λαός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί συμπατριώτες, κουκουέ ισχυρό η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Αυτό που είναι το κεντρικό προεκλογικό μας σύνθημα και αποτυπώνει απόλυτα τη σημερινή πραγματικότητα. Όταν όμως το επιλέξαμε, δεν φανταστήκαμε ότι θα είναι, ότι ήταν και είναι και στην κυριολεξία έτσι. Στις 8 Ιουλίου, την επόμενη μέρα των εκλογών, πριν καν προλάβει δηλαδή να ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, συνεδριάζει το γνωστό σε όλους μας πλέον Eurogroup με θέμα την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα για την τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Τα κοράκια των Βρυξελών δείχνουν και με αυτόν τον τρόπο ότι δεν έχουν καμιά αγωνία για το αν η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα είναι αυτοδύναμη ή συνεργασίας, ποια ακριβώς κόμματα θα συμμετέχουν, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών και πάει λέγοντας. Ό,τι και να προκύψει, τη δουλειά τους αυτή θα την κάνουν. Γιατί λοιπόν να νοιάζεται και να μπαίνει σε τέτοια διλήμματα πόλωσης για όλα αυτά ο ελληνικός λαός? Άλλωστε, Νέα Δημοκρατία και Κοινάλ είναι δεσμευμένοι να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις επιταγές του τετάρτου μνημονίου που υπόγραψε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν ακριβώς ένα χρόνο. Θυμάστε, τότε που δήθεν έβγαζε τη χώρα από τα μνημόνια και που έφτασε να μας δεσμεύει, να δεσμεύει μέχρι και τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μας, μέχρι το μακρινό 2060 με αντιλαϊκά μέτρα. Στις 8 Ιουλίου λοιπόν ετοιμάζονται πάλι να αρχίσουν τη γνωστή αξιολόγηση, τη γνωστή συζήτηση για τα δημοσιονομικά κενά που πρέπει να καλυφτούν. Και ποιος θα τα καλύψει, αλήθεια? Μήπως θα βάλουν χέρι στα κέρδη των μεγαλοβιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών? Ούτε για αστείο. Πάλι τα συνήθη υποζύγια, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι αγρότες θα κληθούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Έτσι κι αλλιώς σήμερα αυτοί είναι που συνεισφέρουν το 95% των φορολογικών εσόδων στο κράτος. Την ώρα που το μεγάλο κεφάλαιο, οι λίγοι, πληρώνουν μόνο το υπόλοιπο 5%, παρότι έχουν τεράστια κέρδη. Άλλη μια απόδειξη λοιπόν ότι χρειάζεται πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις 7, στις 8 Ιούλη και μετά. Το 2015 θυμόμαστε όλοι ότι ο λαός της Βοιωτίας έδωσε σχεδόν 42% στο ΣΥΡΙΖΑ.
ανάμεσά τους άνθρωποι αριστεροί, αγωνιστές, δημοκράτες, άνθρωποι με οράματα για μια άλλη κοινωνία, αλλά και άνθρωποι που αγανάκτησαν τότε την περίοδο 2010-2014 με τις κυβερνήσεις και τα μνημόνια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τους άδικους φόρους. Κάποιοι πάλεψαν ενάντια σε αυτά και ήθελαν να τα δουν να καταργούνται με ένα νόμο και με ένα άρθρο, όπως έλεγε τότε και υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι είχαν πιο χαμηλά τον πήχη, ήλπιζαν απλώς σε κάτι έστω και λίγο καλύτερο από αυτά που έζησαν επί δεκαετίες με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Μέσα στην αγωνία τους, μέσα στην προσδοκία τους για μια έστω μικρή ανακούφιση, ίσως δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στις προειδοποιήσεις τότε του ΚΚΕ, οι οποίες δυστυχώς επαληθεύτηκαν όλες κατά γράμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά δεν κατήργησε τα μνημόνια, αλλά ψήφισε και ένα τρίτο πιο βάρβαρο, περισσότερο από τα προηγούμενα. Όχι απλά δεν επανέφερε τους μισθούς και τις συντάξεις εκεί που ήταν, αλλά τα μείωσε ακόμα περισσότερο. Όχι απλά δεν κατάργησε τους άδικους φόρους, αλλά επέβαλε και νέους. Έσπηρε την απογοήτευση, ενίσχυσε αυτή την παραλυτική λογική που λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, και έτσι έστειλε στις ευρωεκλογές σχεδόν 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους πίσω στη δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε όμως ότι δεν τους έβαλε όλους το χέρι. Υπάρχουν χιλιάδες αγνοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι αριστεροί, δημοκράτες ή απλά τίμοι βιοπαλαιστές που δεν ακολουθούν την ηγεσία τους σε αυτό το βούρκο. Πολλοί έχουν δηλώσει τη συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ. Κάποιοι άλλοι μπορεί και να έδωσαν μια ακόμα ψήφο με βαριά καρδιά στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, γιατί δεν θέλουν να δουν τη δεξιά και το αντεργατικό της πρόσωπο να επιστρέφει σε κυβερνητικές καρέκλες. Τους λέμε ότι δεν έχει κανένα νόημα πια να εγκλωβίζονται σε τέτοιου είδους διλήμματα, σε αυτή την πόλωση που σκόπιμα καλλιεργούν κανάλια και οι δύο δήθεν μονομάχοι. Γιατί δεν θα είναι αυτοί, δεν είναι ο λαός, δεν είναι οι αγωνιστές, οι αγνοί αγωνιστές, οι τίμιοι άνθρωποι που θα φέρουν τη δεξιά αν εγκαταλείψουν το ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την έχει φέρει τη δεξιά με την ίδια τη δεξιά πολιτική της. Η δεξιά πολιτική στην ουσία δεν έφυγε ποτέ ούτε μια μέρα αυτά τα 4,5 χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών διέλυσε κάθε αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αναλογιστούν τώρα είναι ποιος μπορεί να τα βάλει με την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός δεν είναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που της έδωσε το δικαίωμα της Νέας Δημοκρατίας να δηλώνει και δικαιωμένη που δεν είναι και να κουνάει το δάχτυλο στον κόσμο, αλλά μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή ο λαός μας πρέπει να δώσει το πιο αποφασιστικό χτύπημα στην εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή. Να την πετάξει έξω από τη Βουλή, δυναμώνοντας το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που τα βάζει παντού
με τους φασίστες που μπαίνει μπροστά για την τελική απομόνωσή τους. Το μόνο κόμμα που πολεμά το σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό. Γιατί αυτοί είναι τα καλύτερα τσιράκια αυτού του συστήματος. Πουλάνε ψεύτικη μαγιά όταν έχουν απέναντί τους εργάτες, αγωνιστές, απεργούς ή κανένα αδύναμο κατατρεγμένο πρόσφυγα, αλλά στέκονται σούζα στα μεγάλα αφεντικά. Λιποθυμάνε τώρα, τους βλέπετε σαν τα κοτόπουλα μπροστά στους δικαστές, όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των δολοφονικών πραξεών τους. Όταν δεν λιποθυμάνε, ψελίζουν, δεν ήξερα, δεν κατάλαβα τι γινόταν, δεν ήμουν εκεί, δεν θυμάμαι. Αλήθεια, αυτή είναι η δίθεν αντισυστημική δύναμη που όλοι φοβούνται και γι' αυτό τους πολεμάνε όπως μας λένε. Η Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να πιάσει ούτε το 3%, αλλά κι αν το πιάσει πάλι να μην καταφέρει, ειδικά εδώ στη Βοιωτία, να εκλέξει βουλευτή. Να σταματήσει αυτή η ντροπή, να υπάρχει ναζιστής βουλευτής σε μια περιφέρεια που υπάρχει το Δίστομο, το Καλάμι, ο Καρακόλιθος και τόσα άλλα μαρτυρικά χωριά, τόποι, μέρη θυσίας για τη λευτεριά της πατρίδας μας, από αυτούς που θαυμάζουν οι Χρυσαυγίτες και ντύνονται με τις στολές τους, δηλαδή τους ναζιστές κατακτητές, και ανεμίζουν τις φασιστικές σημαίες τους. Μάλιστα, ο ναζιστής βουλευτής Βοιωτίας είχε το θράσος να ανέβει στο βήμα της Βουλής πριν από καιρό, κατά τη συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις, και να αθωώσει τους Ναζί. Τέτοιο θράσος είχε το Θρασίμι, λέγοντας ότι το κράτος πρέπει να ζητήσει αποζημιώσεις από το ΚΚΕ επειδή έκανε αντίσταση ενάντια στους γερμανούς κατακτητές, στους συνεργάτες τους. Ως εδώ δεν θα λείψει στο λαό της Βοιωτίας η έδρα της Χρυσής Αυγής. Έτσι κι αλλιώς τις βουλευτικές τους έδρες αυτοί δεν τις αξιοποιούν για τίποτα άλλο παρά μόνο για να χύνουν το ναζιστικό δηλητήριο, το ρατσιστικό δηλητήριο, να καταθέτουν προτάσεις, ερωτήσεις για τα συμφέροντα μόνο των εφοπλιστών και των ομήλων τους. Η τρίτη έδρα στη Βοιωτία πρέπει να πάει μόνο στο ΚΚΕ. Μαζί με τις υπόλοιπες έδρες που θα αποσπάσει το ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα, να συγκροτηθεί μια μεγάλη, δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα που θα αποτελέσει τα μάτια και τη φωνή του λαού και της Βοιωτίας μέσα στη Βουλή. Οι βουλευτές του ΚΚΕ θα βρεθούν εκεί που θα απειλείται με απόλυση ο εργάτης, εκεί που θα εκβιάζεται ο αγρότης να εγκαταλείψει τη γη του, εκεί που θα διεκδικεί ο νέος και η νέα, εκεί που θα πληστηριάζεται κάθε λαϊκό σπίτι. Όσο περισσότεροι είναι οι βουλευτές του ΚΚΕ, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το στήριγμα για το λαό μας. Έχουμε ήδη έτοιμες τροπολογίες, προτάσεις νόμου που θα καταθέσουμε από την επομένη των εκλογών για να καταργηθούν μνημονιακοί νόμοι, οι περικοπές και οι φόροι, για δουλειά με δικαιώματα, για δωρεάν σπουδές για την νεολαία, για την ανακούφιση της αγροτιάς. Εμείς θα φέρουμε στη Βουλή τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των αγροτών, των επαγγελματιών, της νεολαίας, όπως με συνέπεια κάναμε όλα τα χρόνια. Την τελευταία τετραετία μάλιστα, η κοινοβουλευτική μας ομάδα κατέθεσε δεκάδες τροπολογίες, προτάσεις νόμου,
τις οποίες όμως απέρριπταν χέρι-χέρι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κοινά από κοντά, την ώρα που όλοι μαζί αυτοί ψήφιζαν το ένα μετά το άλλο τα δωράκια για λίγους καπιταλιστές. Συνολικά καταθέσαμε 6 προτάσεις νόμου, δεκάδες τροπολογίες για την ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, των αγροτών, των νέων, των γυναικών, των συνταξιούχων, για την αναπλήρωση απολειών που είχαν αυτά τα χρόνια, για την επίλυση κρίσιμων λαϊκών προβλημάτων. Όλα αυτά, τα οποία αποτελούν δηλαδή βασικές ανάγκες και δικαιώματα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και στοιχειώδους ανακούφισης, απορρίχθηκαν όμως τη συντριπτική τους πλειοψηφία από τη δήθεν αριστερή προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Νέα Δημοκρατία και Κινάλ έκαναν πως δεν τα άκουγαν. Από την άλλη, οι προτάσεις της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων είχαν στο επίκεντρό τους μόνο την υλοποίηση αντεργατικών μέτρων, μέτρων στήριξης και φοροαπαλλαγής του μεγάλου κεφαλαίου, είτε το ξεγέλασμα τελικά του λαού μας με τη γνωστή τακτική «σου δίνω ένα και σου βουτάω 10». Να λοιπόν γιατί ο λαός μας πρέπει να δώσει δύναμη στο κουκουέ για να βαδίσει πιο αποφασιστικά μέσα και έξω από τη Βουλή, έτσι ώστε απέναντι στη νέα επόμενη κυβέρνηση να υπάρχει αυτή η πραγματική δύναμη αντίστασης και αγώνα. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη δύναμη του λαϊκού κινήματος, με την κοινωνική συμμαχία. Θα διεκδικήσουμε πραγματική ανακούφιση για τους εργαζόμενους, επίλυση κρίσιμων προβλημάτων. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας, αυτό είναι το σχέδιό μας για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δομές δημόσιας υγείας, στην παιδεία, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γενικά στις κοινωνικές υπηρεσίες, για την κατάργηση όλων των νόμων που απελευθερώνουν τις απολύσεις, καταργούν την κυριακάτικη αργία, απελευθερώνουν το ωράριο, για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, κανένας ανασφάλιστος, για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, συνταξιοδότηση στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες, για την κατάργηση του ένφια, για πάγωμα χρεών για όλο το διάστημα της ανεργίας, για απαγόρευση πληστηριασμού κύριας κατοικίας για χρέη έως 200.000 ευρώ, για επανένταξη αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων στο αφορολόγητο όριο όπως ισχύει για μισθωτούς και αγρότες, για κατάργηση των χαρατσιών όπως το τέλος επιτιδεύματος, διαγραφή τόκων και προστήμων καθώς και του 30% των υπολείπων χρεών τους σε εφορία, τράπεζες, δήμους. Το ΚΚΕ με όλες τις δυνάμεις του θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα των αγροτών που παλεύουν για την επιβίωσή τους, γιατί το ΚΚΕ σταθερά παλεύει στο πλευρό των αγροτών. Όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμη είναι το πρόγραμμά μας. Θα τα διεκδικήσουμε ξανά μέσα στη Βουλή
και έξω από αυτήν, στο δρόμο, στους αγώνες, με τους χιλιάδες αγρότες, τους χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς. Το ΚΚΕ θα καταθέσει όση δύναμη του δώσει ο λαός για να δυναμώσει το λαϊκό μας κίνημα, να σπάσει η μιζέρια, να σπάσει η μυρολατρεία. Να γιατί λοιπόν, φίλες και φίλοι, την επόμενη κυβέρνηση από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού μπορεί να την αντιμετωπίσει σήμερα μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στείλτε λοιπόν δεκάδες κομμουνιστές στη Βουλή για να μην μπορεί κανείς να αγνοεί τις διεκδικήσεις σας, τα δικαιώματά σας, να μην διανοηθεί η επόμενη κυβέρνηση να φέρει καινούργια αντιλαϊκά μέτρα. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες, αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες. Άσχετα αν ξέρουμε πως δεν θα αλλάξουν άρδιν τα πράγματα σε μια μέρα για το λαό, δεν θα ανατρέψουν συνολικά αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα. Μπορούν όμως να βοηθήσουν στο κάτι να αρχίσει να αλλάζει. Μπορούν να ενισχύσουν το κίνημα σήμερα, να ενισχύσουν την αισιοδοξία, την πεποίθηση ότι μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο, να εμποδίσουμε χειρότερα, ανοίγοντας το δικό μας δρόμο, το δρόμο των ριζικών αλλαγών. Η δυσαρέσκεια μπορεί να καρπίσει, να γίνει δύναμη, να γίνει πίστη ότι όλα μπορούν να αλλάξουν μόνο με την αποφασιστική στήριξη και μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ είναι δίπλα στο λαό, δίπλα στη νεολαία και εδώ θα μείνει. Μπροστά σε κάθε μάχη μέχρι την τελική ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας. Σταθερά στην πρώτη γραμμή της πάλης. Καλούμε τους εργαζόμενους που έκαναν πρώτη φορά το βήμα να στηρίξουν το ΚΚΕ στις πρόσφατες εκλογές να κάνουν και το επόμενο, να δώσουν μαζί μας τη μάχη αυτές τις ώρες που απομένουν μέχρι να κλείσει την Κυριακή το βράδυ η κάλπη με παραπέρα ενίσχυση του ΚΚΕ, να φτάσουμε σε ακόμα πολύ περισσότερους που με βαριά καρδιά μπορεί να έκαναν άλλη επιλογή στις ευρωεκλογές ή μπορεί ακόμα και να απήχαν, αλλά μαζί τους, χέρι-χέρι, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα, την επόμενη κυβέρνηση και τη συνέχιση της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής. Για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους νέους και νέες, για να συνεχιστεί η απομόνωση της Χρυσής Αυγής, για να πέσει ακόμα πιο κάτω, να πεταχτεί εκτός Βουλής και να βλέπει την πλάτη ενός πολύ πιο δυνατού ΚΚΕ. Να δώσει επίσης να δώσει μήνυμα ο λαός μας ότι δεν δίνει συγχωροχάρτη σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ Κινάλ, όπως το λένε τώρα, για όσα έκαναν όπως τους δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην δώσουν στη βιωτεία μεγάλη δύναμη στη Νέα Δημοκρατία που φαίνεται ότι προηγείται με απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που πλέον μάλλον δεν αλλάζει. Να μην σκορπίσουν την ψήφο τους στο Κινάλ που η ηγεσία του θέλει να το παίζει σε δύο ταμπλό, αληθωρίζοντας
άλλοι προς τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι προς το ΣΥΡΙΖΑ. Οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι δημοκράτες, οι εργαζόμενοι που πίστεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ, στις 7 του Ιούλη να του δώσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μήνυμα, μάθημα, όχι σκορπώντας την ψήφο τους δεξιά και αριστερά αλλού, αλλά ψηφίζοντας μόνο ΚΚΕ. Να πούν ένα μεγάλο όχι σε αυτή την κοροϊδία που βίωσαν, στο ξεπούλημα ιδεών και οραμάτων. Για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, να μπει ένα φρένο, να έρθουν οι σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας στο προσκήνιο. Γιατί μόνο εκεί βρίσκεται η ελπίδα, η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό θα μετρηθεί και στις εκλογές. Γι' αυτό η ψήφος το ΚΚΕ είναι ψήφος που μετράει. Μέχρι την τελευταία μέρα, την τελευταία ώρα που θα κλείσει η μάχη, δίνουμε αυτή τη μάχη να μην χαθεί καμία ψήφος για το κόμμα μας. Να μην αφήσουμε οικονομικές δυσκολίες της μετακίνησης, άλλες προσωπικές, επαγγελματικές, οικογενειακές δυσκολίες, ίσως του καλοκαιριού, να γίνουν εμπόδιο για τη μεγάλη ενίσχυση του ΚΚΕ. Η ψήφος στο ΚΚΕ που χάνεται λόγω αποχής, στην πραγματικότητα ενισχύει τους αντιπάλους του λαού. Στις 7 Ιούλη πάμε να ψηφίσουμε και ψηφίζουμε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ενίσχυσή του είναι στο δικό μας χέρι. Είναι η ψήφος που μετράει για το λαό. Ελάτε μαζί μας, έστω κι αν έχετε επιμέρους διαφωνίες, αν έχετε τους δικούς σας προβληματισμούς σε μια σειρά ζητήματα. Στις 7 του Ιούλη έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 4 μνημονιακούς, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλ, Μέρα και 2 φασίστες ακροδεξιούς, Χρυσή Αυγή, Ελληνική Λύση, και στο ΚΚΕ. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό σας λέμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας, αλλά και με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας. Τώρα μόνο ΚΚΕ για να λάμψει η αλήθεια, για να λάμψει το δίκιο, η ελπίδα, η δύναμη του λαού, για μια μεγάλη νίκη στη βιωτεία, για την απόδοση της βουλευτικής έδρας για πρώτη φορά στο ΚΚΕ εδώ. Δεν θα σας διαψεύσει ποτέ, θα λάμψει το χαμόγελο όλων, γιατί το ΚΚΕ έχει μια μεγάλη αγκαλιά, ανοιχτή για όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε. Την Κυριακή θα πάρουμε την έδρα, θα βγάλουμε το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, κόντρα σε πείσμα όλων αυτών που έχουν βαλθεί να το ρίξουν πιο κάτω. Εμείς με πείσμα θα απαντήσουμε για να πάρουμε πίσω τις σημαίες του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, των πατεράδων και των παππούδων μας, που εδώ στη Λιβαδιά, εδώ στη Βιωτία, έχισαν το αίμα τους για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας, για να διώξουν τους φασίστες. Εδώ θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να πάρουμε πίσω τους ήρωές μας που τους βάλαν στα υπουργικά γραφεία οι διάφοροι ΣΥΡΙΖΕΙ, δίπλα στις σημαίες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, και υπογράφοντας μέσα σε αυτά τα γραφεία τα βάρβαρα μνημόνια που τα πληρώνει ο λαός, που τα πληρώνει και εδώ ο λαός της Λιβαδιάς, ο λαός της Βιωτίας. Η φωτογραφία του Βολουχιώτη, του Μπελογιάννη, των μεγάλων ηρώων του λαού μας, των κομμουνιστών αγωνιστών, ανήκουν στο λαό, ανήκουν στο ΚΚΕ. Με αυτές τις σημαίες λοιπόν, τις σημαίες του αγώνα, της πίστης και του δίκιου, θα δώσουμε τη μάχη
Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, με υγεία αλλά και με αποφασιστικότητα, με μεγάλο πείσμα μέχρι την Κυριακή.